Καλησπέρα σας. Όταν έλεγα στην αρχή της εκπομπής στο LDO που γράφαμε ότι είναι μια εκπομπή ενήλικη για ακατάλληλους, εννοούσα μια εκπομπή σαν αυτήν. Και παρακαλώ όσοι θεωρούν τους εαυτούς τους ακατάλληλους, επειδή η εκπομπή είναι ενήλικη, να πέφτουν. Σήμερα, όπως και άλλες φορές, θα μιλήσουμε για τους άλλους Έλληνες, τους αόρατους Έλληνες, αυτούς που τους συζητάμε και δεν τους βλέπουμε ποτέ. Υπάρχει μια κατηγορία Ελλήνων που στην ελληνική τηλεόραση δεν τους βλέπουμε ποτέ. Εδώ όμως θα τους δούμε. Φίλες και φίλοι, σύνεδροι, ο μεγάλος και φιλόξενος χώρος αυτού του συνεδρίου χθες φιλοξένησε ένα στρογγυλό τραπέζι της κοινωνίας των πολιτών. Της κοινωνίας των πολιτών ή αλλιώς των παραλυπόμενων Ελλήνων. Συμπολίτες μας από διάφορες οργανώσεις εξέφρασαν τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες τους. Οι συμπολίτες μας ανάπηροι ανέφεραν ότι θεωρούνται πολίτες με μειωμένη δικαιοπρακτική ικανότητα και με μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης κοντά μας. Ήδη η πρόσβασή τους στο συνέδριό μας έγινε από την πίσω πόρτα. Οι συμπολίτες μας που δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι ζήτησαν να κατανοήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί, που είναι από δωδεκαθεϊστές έως σαϊεντολόγοι ή βουδιστές ή άθεοι, είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι συμπολίτες μας αρβανίτες και βλάχοι ζήτησαν να προστατευθεί και να διδάσκεται η γλώσσα τους για να μην χαθεί μια πλούσια ελληνική κουλτούρα. Οι συμπολίτες μας τσιγκάνοι, οι Ρωμά, ζήτησαν να καταλάβουμε τις άθλιες συνδίκες διαβίωσης και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι συμπολίτες μας Εβραίοι ζήτησαν να καταλάβουμε τον υπαρκτό λαϊκό αντισημιτισμό που υπάρχει στα έντυπα και στην τηλεόραση. Οι συμπολίτες μας της μειονότητας που θεωρούν ότι είναι τουρκικής εθνότητας ζήτησαν να έχουν το δικαίωμα να ονομάζονται έτσι. Το ίδιο και οι συμπολίτες μας Μακεδόνες. Οι συμπολίτες μας ομοφιλόφιλοι, λεσβίες και τρανσέξουαλ ζήτησαν να αναγνωριστεί η συμβίωσή τους, ζήτησαν να υπάρξει σεξουαλική αγωγή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Όλοι εμείς είμαστε διαφορετικοί. Οι παραλυπόμενοι Έλληνες είμαστε όλοι εμείς. Σας ευχαριστώ.